Κυρία Μπακογιάννη, να ξεκινήσουμε λίγο από αυτό το βίντεο που μόλις παρακολουθήσαμε. Καταρχάς, σωστά τίθεται εκτός διαλόγου από την κυβέρνηση ο κύριος Μουτζούρης? Δεν νομίζω ότι μπορεί η κυβέρνηση να συνομιλήσει με έναν άνθρωπο που κάνει τέτοια καραγκιοζηλίκια. Αυτό είναι ένα καραγκιοζηλίκι απίστευτο. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει σοου. Θυμάστε παλιά στα γήπεδα που φωνάζε με έμπαινε, Γιούτσο έμπαινε. Αυτός έχει μαζέψει 30 ανθρώπους γύρω του. Κάνει παράσταση, δηλαδή. Κάνει παράσταση. Περιμένει να του φωνάζουν, έλα, μπράβο, δώσ' του κι άλλα, κλπ. Ναι, ναι. Και ζει το μύθο του. Ναι, αλλά επειδή είναι ένας παράγοντας πολύ σοβαρός ο κύριος Περιφερειάρχης και εκλεγμένος, πρέπει κάτι να κάνει με αυτή την κίνηση. Το εκλεγμένος, ναι, σοβαρός, όχι. Όχι, δεν ξέρω. Είμαι ιδιαίτερος ευτυχής που η επίσημη Νέα Δημοκρατία. Δεν τον στήριξε. Το είπε και αυτό εκεί. Και καλά έκανε και το είπε. Και δικαιώνει όλους εμάς που δεν τον στήριξαμε. Και δεν τον στηρίξαμε διότι αυτό τον λαϊκίστικο πολιτικό λόγο τον είχε και προεκλογικά ο κύριος Μουτζούρης. Τώρα τον κορυφώνει, γιατί τώρα είπαμε ζει το μύθο του. Αλλά αυτό δεν μπορεί να αποτελέσει αύριο το πρωί σοβαρό συνομιλητή και θεσμικό παράγοντα. Βεβαίως εξελέγει από το λαό. Ναι, αλλά δεν οφείλει να πει κάτι για αυτή την κίνηση. Παρεσύρθει για άλλη μια να φορά. Να ζητήσει μια συγγνώμη. Να παραιτηθεί. Δεν ξέρω τι να κάνει. Κοιτάξτε, δεν μπορεί ένα δημόσιο πρόσωπο να μιλάει έτσι, κύριε Μπακογιάννη. Όχι, δεν μπορεί. Αλλιώς το κάνουμε αρένα εδώ πέρα. Θα βριζόμαστε μεταξύ μας και τελειώνουμε. Δεν μπορεί. Και αυτό ακριβώς επειδή δεν μπορεί ο κύριος Μουτζούρης. Νομίζω ότι θα οδηγήσει, εν πάση περιπτώσει, σε κάποια συμπεράσματα ευρύτερα. Μπορεί να ζητηθεί και αλλά τώρα το να λέει τώρα ο κύριος Μουτζούρης ότι λυπάται πολύ. Μες. Κοιτάξτε, φανταστείτε ότι την ώρα που καίγεται πραγματικά το σύμπαν, την ώρα που υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα, την ώρα που ένας ολόκληρος λαός, ο οποίος είναι πληγωμένος, δεν έχει εμπιστοσύνη, φοβάται το μεταναστευτικό. Μες. Μέσα λοιπόν σε αυτό η ταγή. Η ταγή της δημοκρατίας, έτσι, οι οποίοι οφείλουν εκείνη την ώρα να επιδείξουν ψυχραιμία, σεβασμό στους θεσμούς, μιας μορφής συνεργασία, συμπεριφέρονται κατά αυτόν τον τρόπο. Θα έπρεπε να παραιτηθεί και μετά φτάνουμε... γνώμη σας, για λόγους ευθυξίας. Κατά τη γνώμη μου βεβαίως, αλλά δεν νομίζω πως θα ακούσει τη γνώμη μου ο κ. Μουτζούρης, αν εν πάση περιπτώσει ούτε έχει δώσει τέτοιου είδους δείγματα. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι ο κ. Μουτζούρης δεν μπορεί να εκπληρώσει το ρόλο του σε αυτή τη φάση. Δεν μπορεί. Λοιπόν, ο θα ζητήσω.